Κοντά στους 6.000 Τούρκοι τουρίστες έκαναν απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα ύστερα από μια απίστευτη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις που έφταναν έως τις 4 ώρες στο μεθοριακό σταθμό των Κήπων Εύρου, όπου η ουρά των χιλιόμετρων ξεπέρασε τα 5 χιλιόμετρα. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τελωνείο του Προμαχώνα, όπου Βουλγάροι, Ρουμάνοι και Ούγγροι τουρίστες εγκλωβίστηκαν για περίπου 2 ώρες, ενώ στη Λέσβο γκρουπ Τούρκων τουριστών έμειναν κρατούμενοι στο τελωνείο Μυτιλίνης για 4 ώρες, περιμένοντας να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Με παρέμβαση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης και του Προέδρου του Κώστα Χατζηκονσταντίνου, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρούπλη και την Υπουργό Τουρισμού Έλληνα Κουντουρά σχετικά με την κατάσταση που επικρατούν στους μεθοριακούς σταθμούς εισόδου της χώρας μας, με τις ουρές χιλιομέτρων που σχηματίζονται και τεράστια ταλαιπωρία που υφίστανται οι τουρίστες που επέλεξαν την Ελλάδα για να κάνουν τις διακοπές τους. Ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να βοηθήσει την κατάσταση έδωσε στην κυκλοφορία άλλες 2 λωρίδες, κλείνοντας αυτή των φορτηγών, προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση και πιο ομαλή ροή των γεωταχή αυτοκινήτων. Το πρόβλημα είναι πολύ συγκεκριμένο, ότι χρόνο με τον χρόνο η κίνηση από Τουρκία αυξάνεται γεωμετρικά, θα έλεγα, με αποτέλεσμα όσο και αν προγίνονται φιλότιμες προσπάθειες από το προσωπικό, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι και η αστυνομική δύναμη και η δύναμη των τελωνιακών υπερβάλλει αυτόν, αλλά οι υπάρχουσες υποδομές, το κτίριο του συνοριακού σταθμού των Κήπων κυρίως και των Καστανεών, αλλά βέβαια στις Καστανίες έχουμε μικρότερη κίνηση, δεν μπορεί να ανταποκριθεί για τόσο μεγάλη κίνηση. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι μετά τα πρόσφατα γεγονότα που γίνανε, τις τρομοκρατικές ενέργειες στην Τουρκία, οι ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένες, και σε αυτό μάλιστα συνηγορούμε κι εμείς ως ξενοδόχοι, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όσον αφορά τους αστυνομικούς ελέγχους, σε συνδυασμό με το ότι πρόκειται κυρίως με πολίτες τρίτων χωρών, που σημαίνει ότι πρέπει να ελέγχονται και τα βιομετρικά στοιχεία, όπως έχει αναθεωρηθεί η προδιαγραφή της συνθήκης Σέγγεν από το τελευταίο Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε μεγαλύτερο χρόνο ελέγχου ανά επισκέπτη. Με τις ίδιες υποδομές, όσο και αν η παρέμβαση που έγινε το τελευταίο διάστημα με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και δόθηκε μία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας μετά από τη μετακίνηση κάποιες γεφυροπλάστικες και πήγαμε από τις 3 λωρίδες, πήγαμε στις 4, αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί, ακόμα και με αυτή την βελτίωση, δεν μπορούμε να ανταποκριθεί ο υπάρχον συνοριακός σταθμός των Κήπων σε τόσο αυξημένη κίνηση. Μία είναι η λύση, το έχουμε πει και στο παρελθόν, να δημιουργηθεί, να γίνουν ουσιαστικές άμεσες παρεμβάσεις στο κτίριο και να δρομολογηθεί η κατασκευή καινούργιου συνοριακού σταθμού στους Κήπους, σύγχρονου, όπως υπάρχει αντίστοιχα από την τουρκική πλευρά εδώ και χρόνια. Εδώ μιλάμε για μια πύλη της Ελλάδος. Αυτοί που μπαίνουν από τους Κήπους, άλλοι είναι για τη Θράκη, άλλοι φτάνουν μέχρι και τα Γιάννενα. Πολλοί είναι ακόμα και διερχόμενοι, πάνε μέχρι Γουμενίτσα και συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ευρώπη. Άρα εδώ δεν μιλάμε για έναν τοπικής εμβέλειας συνοριακό σταθμό. Εδώ μιλάμε για έναν εθνικής εμβέλειας, να μην πω ευρωπαϊκής εμβέλειας συνοριακό σταθμό, ο οποίος εξυπηρετεί, είναι η πύλη της Ευρώπης προς Ανατολάς. Η ίδια κατάσταση και στο νησί της Χίου, όπου εκατοντάδες κάτοικοι της γείτονας επέλεξαν το ακριτικό νησί για τις ολογοήμερες διακοπές τους. Όμως το σύστημα ελέγχου διαβατηρίων κατέρευσε και βρέθηκαν στην ουρά κάτω από τον καυτό ήλιο επί 3 και πλέον ώρες. Μην έχοντας άλλον τρόπο αντίδρασης, στιβαγμένοι τουρίστες άρχισαν να χειροκροτούν με ειρωνία, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στην Ευρώπη.